του ελληνικού λαού να διαπραγματευτεί η Ελλάδα έξω από το πλαίσιο των μνημονίων και της Τρόικας. Και αυτό γίνεται. Τρόικα δεν ξαναπατάει, ούτε ξαναμιλάμε μαζί της. Έκτη αξιολόγηση δεν πρόκειται από εμάς να συζητηθεί. Τελείωσαν αυτά. Πάντως, κύριε Φίλη, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, γιατί τα δημοσιεύματα τα παίρνετε, ότι η κυρία Λαγκάρντ είπε ότι με τον κύριο, πώς το λένε αυτόν, επαναλαμβάνω λοιπόν. Τον Τροϊκανό, επαναλαμβάνω ότι συζήτηση με το σχήμα της Τρόικας δεν υπάρχει. Συζήτηση όμως με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και με τους κορυφαίους εκπροσώπους τους, όχι με τα παρακατιανά τεχνικά στελέχη ή και με το Δουνουτού ξεχωριστά, άλλο πράγμα θα γίνει. Μνημόνιο θα γίνει, κύριε Φίλη, για όλο αυτό. Λέμε λοιπόν, μνημόνιο δεν θα γίνει, τελείωσε. Θα γίνει συμβόλαιο, θα το πούμε αλλιώς. Ένα λεπτό. Και είναι απόδειξη ότι τελείωσε, ότι η έκτη αξιολόγηση δεν συζητείται. Το μέλι χαρδούβελ. Τελείωσε αυτό, δεν υπάρχει. Άρα ξεκινάμε από άλλη βάση. Υπάρχει αλλαγή σελίδες. Δεύτερον, θα κάνουμε αναμόρφωση του προϋπολογισμού και τα μέτρα στήριξης των φτωχών στη χώρα μας και αντιμετώπιση αυτής της κρίσης θα είναι πρώτα μέτρα της νέας κυβέρνησης. Θα τα ακούσετε και στις προγραμματικές δηλώσεις. Όλο το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Θα το προχωρήσουμε κατά προτεραιότητα ανεξάρτητα της έκβασης, της συζήτησης. Χρηματοδότηση για όλα αυτά δεν χρειάζεται. Ναι, υπάρχει δυνατότητα, έχουμε εν μέρη και σε μεγάλο βαθμό προχωράει αυτή η ιστορία, βρει τους πόρους, παρότι άφησαν άδεια ταμεία οι κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, με τη μείωση των εσόδων το Δεκέμβριο που υπήρξε, που ήταν δραματική μείωση. 1,3-1,4 δις στέρηση εσόδων. Στέρηση εσόδων είχαμε τον Δεκέμβριο. Τρομακτική στέρηση εσόδων. Λόγω εκλογών, λέμε. Ναι, αυτό όμως ήταν διότι, θα σας μου επιτρέψετε, υπήρχε μια μερίδα πολιτών. Βάλω και κανένα δυο από εμάς μέσα. Θα απαντήσει ο κ. Γεωργιάδης. Δεν πληρώνουμε φόρο δάνειο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι αυτό. Πάντως το άδεια ταμεία. Δεύτερον θέμα. Κύριε Γεωργιάδη. Τρίτο ζήτημα. Τρίτο ζήτημα. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων σήμερα με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, μέχρι ότου να φτάσουμε και να τελειώσει η ιστορία του χρέους, εμείς θέλουμε να διασφαλίσουμε, να θωρακίσουμε την ελληνική οικονομία, τη χρηματοδοτική ροή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό προχωράμε, αυτός είναι ο στόχος μας, σε μια ενδιάμεση συμφωνία, σε μια συμφωνία γέφυρα, όπως λέγεται, κατάργηση του μνημονίου. Η μία άκρη. Που δεν θα έχει κανένα μέτρο. Που δεν θα έχει μέτρα, θα έχει μεταρρυθμίσεις. Και οι μεταρρυθμίσεις είναι πρώτον η καταπολέμηση της διαφθοράς. Συγκεκριμένα μέτρα. Το μνημόνιο, το επικατάρατο μνημόνιο, είχε δύο σοβαρά μέτρα που αφορούσαν π.χ. το πώς θα ελέγξεις τη διαφθορά στο λαθρεμπόριο καυσίμων. Ναι. Δεν τα πήραν τα μέτρα αυτά. Ήταν άνθρωποι τους γι' αυτό. Άρα εμείς δεν έχουμε. Γι' αυτό θα πετύχουμε. Γιατί δεν είμαστε πιασμένοι. Δεν είμαστε με τη διαπλοκή. Είμαστε ενάντια στη διαπλοκή. Ωραία. Και το δεύτερο θέμα. Τελειώνω. Κύριος, ναι. Τελειώνω. Και το δεύτερο θέμα είναι η διαπραγμάτευση για το θέμα του χρέους. Ένα πράγμα σας λέω. Ξαφνικά όλος ο κόσμος, ο Ομπάμα, ο Ρέντσι, ο Λαντ, μιλάνε για την Ελλάδα όχι ως το μαύρο πρόβατο, όχι ως το πρόβλημα, αλλά ως η νέα δυνατότητα που αφορά την Ευρώπη, όχι μόνο την Ελλάδα. Α. Αυτή είναι η μεγάλη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις λίγες μέρες που είναι η κυβέρνηση. Θα κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε με τον κύριο Γεωργιάδη.